Πραγματοποιείται η 5η Εθνοσυνέλευση στο Άργος για να ψηφίσει νέο σύνταγμα μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Ξεκίνησε σαν σήμερα το 1831 και συνεχίστηκε στο Ναύπλιο μέχρι τις 17 Μαρτίου του 1832. Οπότε ο κυβερνήτης Αυγουστίνος Καποδίστριας, ο μικρότερος αδελφός του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, έκλεισε τη συνέλευση με καταληκτήριο λόγο. Στην Εθνοσυνέλευση ψηφίστηκε το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος του 1832. Νέο πολιτικό κόμμα που συγκροτείται από τη γνωστή ομάδα κοινωνιολόγων του Αλέξανδρου Παπαναστασίου κάνει την εμφάνισή του στη Νέα Βουλή. Το 1910 μέλη της κοινωνιολογικής εταιρείας ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα και σαν σήμερα ο Παπαναστασίου εκλέχθηκε βουλευτής. Σαν σήμερα ορκίζεται δεύτερος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου και ταυτόχρονα υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας από τις 17 Δεκεμβρίου του 1965 έως τις 22 Δεκεμβρίου του 1966 ως επικεφαλής μιας εκ των κυβερνήσεων της Αποστασίας. Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασε το πυροβολικό μας την γιορτή της Αγίας Βαρβάρας που είναι η προστάτης Αγία του. Στον εορτασμό που έγινε στη Σχολή Πυροβολικού, στο Μεγάλο Πεύκο, παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Τσάτσος, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, κ. Κατσαδήμας, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι επίσημοι. Στην ημερησία του διαταγή, ο Διεθνής Πυροβολικού του Αρχηγείου Στρατού διαβεβαίωσε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας ότι το πυροβολικό, αφοσιωμένο στα καθαρό στρατιωτικά του έργα, είναι έτοιμο να υπερασπίσει κάθε σπιθανή του ελληνικού εδάφους, αν τυχόν ήθελε δημιουργηθεί ο παραμικρός κίνδυνος. 50 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 50 χρόνια μέσα στα οποία το Πανεπιστήμιο της συμπρωτεύουσας έγινε μια πνευματική κυψέλη, ένας φάρος που φώτισε την Ελλάδα ολόκληρη. Οι απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βρίσκονται σήμερα και δρούν σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Στην αρχή, τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν περιελάμβανε όλες τις σχολές που ένα πανεπιστήμιο πρέπει να έχει. Σήμερα όμως είναι ένα πλήρες πανεπιστημιακό ίδρυμα, άρτια εξοπλισμένο από πάσης απόψεως, με πολλές έδρες που καλύπτουν όλους τους τομείς της διανόησης, της επιστήμης, της τέχνης. Τριήμερες ήταν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την παρουσία υπουργών, βουλευτών, πνευματικών ανθρώπων και άλλων επισήμων. Στην διάρκεια των σχετικών ομιλιών αναγνώστηκε το μήνυμα του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, στο οποίο τόνιζε την συμβολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από την ημέρα που το ίδρυσε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου μέχρι σήμερα. Και οι διάφοροι ομιλητές, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Προεδρίας και Παιδείας κ. Ράλης και όλοι οι άλλοι επισήμαναν την μεγάλη προσφορά και την μεγάλη αποστολή του ανωτάτου αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων εξάλλου, ο Υπουργός Βορειοελλάδος κ. Μάρτης απεκάλυψε τον ανδριάντα του ιδρυτού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, ο οποίος στήθηκε πρώτου κτηρίου της βιβλιοθήκης της Πανεπιστημίου Πόλεως. Η χρονιά ξεκίνησε με κινητοποίηση του διεθνούς παράγοντα για να σωθεί η διαδικασία των συνομιλιών για τη λύση του Κυπριακού. Μετά την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, για συνομιλίες και κατάθεση του ομώνυμου σχεδίου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλάφος Κλειρίδης δήλωνε: «Το σχέδιο που υπευλήθηκε καλύπτει όλες τις πτυχές του Κυπριακού. Είναι φανερό ότι θα περιλαμβάνει πρόνοιες που ικανοποιούν τις θέσεις μας, αλλά και πρόνοιες που δεν θα είναι της αρεσκίας μας και δεν θα μας ικανοποιούν». Οι συνομιλίες συνεχίζονται όλο το 2001 και καταλήγουν με δύο δείπνα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλάφκος Κλειρίδης, αποδεχόμενος την πρόσκληση που το απίφθινε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντεκτάς για δείπνο στο σπίτι του στα κατεχόμενα, σαν σήμερα περνά από το δόφραγμα του Λίδρα Πάλας στην κατεχόμενη Λευκοσία για πρώτη φορά από το 1974. Το γεγονός προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον στον ελληνικό, τουρκικό και το διεθνή τύπο.